Για μια ακόμη φορά θα στα δούμε στο Δήμο της Κορίνθου και έχουμε κοντά μας την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στο Συνδυασμό του Βασίλη Νανόπουλου, την κυρία Μαρίνα Ταοξίδη. Κυρία Ταοξίδη, καλημέρα και πάλι. Καλή σας μέρα και εσάς, κυρία Κασιμάτη, και στους τηλεθέατες σας. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Τα λέμε τώρα μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής περίοδου και με τους περιορισμούς που έχετε εσείς οι υποψήφοι. Μια φορά παρουσίαση σε όλα τα μέσα. Μια φορά και τέλος, ό,τι έχετε να πείτε, τα λέτε μια φορά. Λοιπόν, βέβαια εσείς τα έχετε πει αρκετές φορές. Τα λέω πολλά χρόνια. Και τα λέτε χρόνια. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από εκεί την κουβέντα μας. Πια μετά την Κυριακή έχουμε και τους συνδυασμούς. Έχουμε και τα ψηφοδέλτια, ξέρουμε ποιοι είναι οι υποψήφοι σε όλους τους συνδυασμούς. Νομίζω θα έχουν φτάσει και στα αυτιά σας έτσι οι πρώτες κριτικές, ότι ναι μεν, νέοι, άφθαρτη η πρόταση του Βασίλη Νανόπουλου και της Συμμαχίας Πολιτών, αλλά αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Και τα αρνητικά με την έννοια ότι όταν πάρει κάποιος μια λίστα ονομάτων και δεν ξέρει κάποιους ανθρώπους, για πρώτη φορά πώς εμπλέκονται στα πολιτικά, πώς θα με σώσουν αυτοί, πώς θα τους εμπιστευθώ. Καλά, εσάς και 5, 6, 10 ακόμα ανθρώπους σας ξέρουμε. Αλλά από εκεί και πέρα. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι θα ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνδυασμό μας, για τον οποίο εγώ καμαρώνω προσωπικά, και για το συνδυασμό ολόκληρο και για τον μπροστάρι μας, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος σε πάρα πολλούς τομείς, το έχει αποδείξει. Παρέλαβε το επιμελητήριο του νομού Κορινθίας στα χέρια του και το κατέληξε ένα από τα πιο καταξιωμένα επιμελητήρια μέσα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Ο συνδυασμός μας είναι ένας συνδυασμός με όραμα, με σχέδιο, με πάθος, με θέληση για αλλαγές. Αποτελείται όντως από ως επιτοπλίστων νέους ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν όλοι το περιθώριο μέσα από τη δουλειά τους να ασχοληθούν με το συνδικαλισμό όπως έτυχε σε μένα ή με το επιμελητήριο. Έχω ακούσει πολλές φορές την κριτική ότι δεν ξέρουμε τη δουλειά. Το ακούσαμε και χτες σε μια συνέντευξη ενός επερχόμενου δημάρχου ότι μπορούμε να κάτσουμε στην αντιπολίτευση να μάθουμε για να το κάνουμε σωστά. Εγώ νιώθω ότι μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από την πράξη. Νιώθω ότι η προσωπική εμπειρία, που είναι το μεγαλύτερο εφόδιο, την έχουμε. Οι άνθρωποι στα τοπικά και στα περιφερειακά είναι άνθρωποι που έχουν ξανασχοληθεί με πολλούς τρόπους με τα κοινά. Και θα έλεγα ότι ερχόμαστε με μότο να το κάνουμε όχι ίδιο με άλλο τρόπο, όπως συνηθίζεται από τις απερχόμενες δημοτικές αρχές, γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Κασιμάτη, μέχρι στιγμής βλέπουμε μία επανάληψη από τις δημοτικές αρχές, που η κάθε μία έχει διαφορετικό τρόπο πώς πλασάρει το σχέδιό της. Εμείς ερχόμαστε να τα κάνουμε διαφορετικά όμως, τελείως ναι, διαφορετικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως πιο τεχνοκρατικά θα έλεγα. Ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι τίποτε είναι παραπάνω. Είναι κάτι διαφορετικό όμως, δεν πέρα είναι από το τόσο πολύ διαφορετικά. Πέρα. Όχι, γιατί θα σας πω κάτι. Μέσα από την εμπειρία μου από το συνδικαλισμό και σήμερα που ήρθα να σας συναντήσω και να μιλήσω και να μ' ακούσουν οι τηλεθεατές σας, θα πω πράγματα που μέσα από το συνδικαλισμό τα έχω θίξει αλλεπάλληλες φορές. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι τίποτε παραπάνω από την καθημερινότητά μας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επειδή συναλλασσόμαστε με πάρα πολύ κόσμο, ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας, ενδεχόμενα να έχουμε και μία περισσότερη εμπειρία από αυτοδιοικητικούς παλαιούς που προέρχονται π.χ. από το δημόσιο χώρο. Ναι, άλλο τοπική αυτοδιοίκηση όμως, κυρία Ταοξίδη, άλλο επιχειρηματικός χώρος, η αγορά, είναι τελείως διαφορετικά. Κοιτάξτε πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, η δηλαδή, αυτοδιοίκηση... Αυτό που προβάλλετε προς τα έξω και μας το έχετε πει και εμάς επανειλημμένες φορές και το λέτε, σας έχω ακούσει αρκετές φορές, δηλαδή μήπως κάπου τρομάζει τον κόσμο. Δεν νομίζω. Ίσα-ίσα που ναι. Η αποδοχή του κόσμου είναι παραπάνω του φυσιολογικού συγκινητική, θα έλεγα. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια επιχείρηση, μιλάμε για έναν δήμο. Για μιλάμε έναν για μια διαχείριση όμως. Ναι. Δεν μιλάμε ακριβώς. Θα σας πω ότι για μένα το λάθος προηγούμενων δημοτικών αρχών ήταν ότι το είδανε σαν επιχείρηση. Δηλαδή. Δεν είναι επιχείρηση ο Δήμος. Διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα. Δεν είναι δικό σου το χρήμα. Και ίσως γι' αυτό είναι ναι, πιο κοντά ο ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν χρειά. Δηλαδή δεν Φυσικά. Πάει ένας διαχειριστής, δεν εκτελεί χρέη ταμεία ή διαχειριστή.
Εκτελεί χρέη πρώτα απ' όλα διαχειριστή, έχει στρατηγική για να δημιουργήσει την υποδομή να βγουν χρήματα. Είναι πιο κοντά δηλαδή στο σχέδιο που λειτουργεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην επιχείρησή του, γιατί και εμείς τα χρήματα που εισπράττουμε μέσα στην επιχείρησή μας δεν είναι δικά μας. Ως επιτοπλίστων είναι της επιχείρησης. Τα διαχειριζόμαστε και έχουμε ένα ποσό από το οποίο ζούμε όταν είναι κερδοφόρη η επιχείρηση. Ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται η αυτοδιοίκηση σωστή διαχείριση, να δημιουργήσεις υποδομές για να γίνει ανάπτυξη και να υπάρχουν έσοδα πρώτα απ' όλα στους πολίτες και μετά κατ' επέκταση και στη Δημοτική Αρχή από τα έσοδα που έχει. Ως επιτοπλίστων όμως είναι διαχειριστής η Δημοτική Αρχή και γι' αυτό λέμε ότι διαχειρίζεται χρήματα από τα οποία βγαίνουν τα έργα της υποδομής που είναι τα αυτονόητα. Αν λοιπόν είχε λειτουργήσει διαχειριστικά σωστά, τα αυτονόητα θα είχαν γίνει. Εντάξει, τα αυτονόητα σε τα αυτονόητα ένα μεγάλο για μένα μέρος είναι το νερό, είναι η αποχέτευση. Έχουν γίνει είναι τα αυτονόητα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά σημεία του διευρυμένου Δήμου που ακόμα δεν έχουν αποχέτευση, την οποία όμως τη χρεώνονται. Ναι, εντάξει. Ενώ θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να την έχουν για να τη χρεώνονται. Ναι, έχετε παραδεχθεί όμως σε πολλές περιπτώσεις ότι τα αυτονόητα λίγο πολύ έχουν γίνει. Τώρα, αν δεν έχει μπει και το κερασάκι στην τούρτα, είναι έχει μια άλλη γίνει ιστορία. Ένα 30% των αυτονόητων. Η δική σας πρόταση είναι ότι πέρα από τα αυτονόητα, πρέπει ο κόσμος να υπάρχει έχει ανάπτυξη. Απέτηση ακριβώς. Για κάτι διαφορετικό. Ακριβώς, δηλαδή, το να έχει ένας Δήμος καθαριότητα και νερό. Είναι το αυτονόητο, όμως δεν έχουμε καθαριότητα. Έχουμε κάδους σπασμένους, έχουμε κάδους λερωμένους. Ενώ η ανακύκλωση έπρεπε να είναι πολύ ενεργά στη ζωή μας, δεν είναι σχεδόν καθόλου. Εμείς ερχόμαστε με το σκεπτικό ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμα και ανταλλακτικά σε σχέση, ωφέλη. Σε διακόπτω με άλλους Δήμους, η ανακύκλωση στην Κόρινθο έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Και σε σχέση με άλλους Δήμους είναι πάρα πολύ πίσω. Άμα το πάμε συγκρινόμενα. Δηλαδή, η Καλαμάτα είναι μακράν μπροστά μας. Και δεν συγκρινόμαστε και είμαστε για να τους ζηλεύουμε. Έχουμε και εμείς οι δημότες την ευθύνη. Κοίταξτε να δείτε. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για τον πολίτη την ευθύνη τη φέρει πρώτα απ' όλα ο εκλεγμένος. Πρέπει να του δώσει την υποδομή, πρέπει να υπάρχουν ανταποδοτικά ωφέλη, για να του ανοίξει η διαδρομή, για να έρθει κοντά σου, να σε πιστέψει και να κάνει αυτό το νέο που του λες, το οποίο συνήθως το νέο φοβίζει. Φοβάται ότι μπορεί να εμπλακεί σε περιπέτειες, ότι θα ασχολείται παραπάνω του κανονικού π.χ. με τα σκουπίδια, ενώ δεν θέλει κανείς να ασχολείται με τα σκουπίδια, όπως π.χ. δεν θέλει κανείς να ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Όμως τα αυτοκίνητα είναι κάτι απαραίτητο, δεν μπορούν να διακτηνιστούν μόλις πάβουμε να τα έχουμε ανάγκη και να γίνουν με μικροτσιπ μπρελόκ να μπουν στην τσέπη μας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πάρκινγκ. Οπωσδήποτε δύο μεγάλα περιφερειακά, αριστερά και δεξιά από την είσοδο της Κορίνθου, και πρέπει να υπάρχουν και πάρκινγκ μέσα στην πόλη, μικρότερα, δημοτικά, με πάρα πολύ μικρή οφειλή ή καθόλου, διότι δεν είναι δυνατόν. Καταλήξαμε όταν φωνάζαμε, όταν ξεκίνησαν οι πεζόδρομοι, η πιο μεγάλη μου αντίρρηση εμένα προσωπικά ήταν ότι δεν είχε γίνει υποδομή σωστή στα πάρκινγκ. Γιατί για να αποδώσει αυτό το μεγάλο έργο που είχε φανταστεί η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, έπρεπε οπωσδήποτε κάπου να βάλουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους. Τότε λοιπόν είχα πει ότι ο χώρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που τότε ήταν λιμενικό ταμείο, δεν ανήκει στο Δήμο. Ακόμη και τώρα που είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν ανήκει στο Δήμο. Όμως έστω μια προσωρινή ήταν λύση. Ήταν μια προσωρινή για λύση όμως. Ενώ μέχρι λύσεις. Εκείνη τη στιγμή μας λέγανε ότι έχουμε το πάρκινγκ κάτω στο λιμάνι, έχουμε και του Αγίου Νικολάου και έχουμε και στην Γεωργίου Παπανδρέου και είμαστε οκ. Okay. Ναι. Αυτή τη στιγμή από αυτά τα τρία έχουμε μόνο του Αγίου Νικολάου, γι' αυτό και ο Δήμαρχος που τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου είπε ότι υπάρχουν πολλά ιδιωτικά πάρκινγκ και σε όλες τις μοντέρνες ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να πληρώνουν οι πολίτες τους για να παρκάρουν. Εγώ ξέρω σαν επαγγελματίας ότι πρέπει να δημιουργούμε την υποδομή την καλύτερη και την πιο ανακουφιστική στον πελάτη για να μας πλησιάσει. Σαφώς μπορεί και να πληρώνει, γιατί διαφορετικά θα σκέφτεται το κόστος. Ακριβώς. Και δεν πρόκειται να έρθει. Είναι πάρα πολύ απλό. Να είμαστε και αντικειμενικοί, κυρία Ταοξίδη, δεν υπάρχει μια πόλη σημερινή που να μην έχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Δεν θα μπορούσε η Κόρινθος, δηλαδή, ως διαμαγείας να αποτελεί εξαίρεση ή να έχει λύσει το μεγάλο αγκάθι των σύγχρονων πόλεων που είναι το κυκλοφοριακό. Η Κόρινθος είχε μια καταπληκτική ρημοτομία και αν σώθηκε παρόλα αυτά τα πολλά λάθη που γίνανε στη μελέτη. Ήταν ότι
είχε πολύ καλή ρημοτομία. Αυτό την έσωσε, ότι είναι τετράγωνη, μόνο που έπαψε να έχει... Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη θάλασσα. Έπαψε να έχει τις διαφυγές τις σωστές, ναι. Δηλαδή κάθε πόλη χρειάζεται μία άνοδο και μία κάθοδο. Ακόμα και παράλληλα στην πόλη, στην θάλασσα, ναι. Αν δεν θέλουν να είναι κάθετα στη θάλασσα. Αυτά όμως βγαίνουν από μελέτες, δεν είμαι ούτε καν εγώ σε θέση να σας πω αν πρέπει να είναι κάθετη ή παράλληλη. Βγαίνουν από συγκοινωνιολόγους, είπανε πως είχαν μελέτη, η οποία προφανώς δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Ναι, εσείς έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και το πρόβλημα με τα υπάρχουν συγκοινωνιολόγοι που δουλεύουν για αυτό το πράγμα. Και να ξέρετε ότι για πάρα πολύ σοβαρά δηλαδή ζητήματα... Δηλαδή το να λέμε ότι πνίγεται στο αυτοκίνητο η Κόρινθος δεν είναι... Εντάξει, χρειάζονται είναι άμεσες λύσεις. Χρειάζονται άμεσες λύσεις. Όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκοινωνιολόγοι, γίνονται μελέτες. Πρέπει να πάρθουν μέτρα και άμεσα, διότι πλήττεται πάρα πολύ το κέντρο της Κορίνθου. Οι έμποροι παραπονιόνται καθημερινά από την ημέρα που έκλεισε το πάρκινγκ της Παπανδρέου και του Λιμενικού Ταμείου. Και πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση για να απελευθερωθεί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση το ποδήλατο. Μου αρέσει και εμένα. Κυκλοφορούσα πάντα με ποδήλατο μέσα εντάξει, στην Κόρινθο. Αλλά δεν μπορούμε όλο να απαιτήσουμε από όλο τον κόσμο να πάρει έτσι. Ποδήλατο. Ούτε είναι λύση αυτό. Αυτό λέμε από την αρχή. Ότι δεν μπορεί να είναι η μοναδική μας λύση. Ότι πρέπει οι ποδηλατόδρομοι να λειτουργήσουν σωστά, να είναι φτιαγμένοι σωστά, γιατί τώρα περισσότερο είναι πάρκινγκ. Και δεν είναι και ένας ενιαίος ποδηλατόδρομος. Άλλοι ποδηλάτες διασχίζουν τους πεζόδρομους ανάμεσα στους πεζούς, γιατί από κάπου πρέπει να φύγουν και οι άνθρωποι και τους καταλαβαίνουν. Υπάρχουν και πολύ επικίνδυνα σημεία και για τους ποδηλάτες, και αλλά και, και για τους πεζούς και για και τους ανθρώπους οδηγούς. Που είναι με αυτοκίνητα. Έτσι. Οι ποδηλατόδρομοι δεν μπορούν να εφάπτονται με το αυτοκίνητο, γιατί εγκυμονούν κίνδυνοι και για το αυτοκίνητο για και όλους. Για το ποδήλατο, για όλους. Για όλους. Λοιπόν, ένα σωστό πρόγραμμα και μία αξιοποίηση της Δημοτικής Αρχής, πρώτα απ' όλα σε κτίρια αναξιοποίητα, όπως είναι η Δημοτική μας Αγορά, που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στο Λίδι, αλλά και Μοχλός Ανάπτυξης, διότι μπορεί να ξαναέχει το χρώμα που είχε, να υπάρχουν μέσα παραγωγή, να υπάρχουν μέσα τρόφιμα και ταυτόχρονα με τη δημιουργία ενός δεύτερου ορόφου να απορροφηθούν ακόμα και πολιτιστικοί σύλλογοι και πολιτισμικοί χώροι που είναι μέσα στο μέρος της ζωής μας και να υπάρχει ένας μοχλός ανάπτυξης στο κέντρο της αγοράς ανά πάσα στιγμή όλες τις ώρες, ένας πόλος έλξης όπως ήταν πάντοτε η δημοτική αγορά για την Κόρινθο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με ένα επιχειρηματικό πάρκο που 100 επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν 2.000 θέσεις νέες. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με τους πεζόδρομους, αν είχαν γίνει από σωστά υλικά, με βιοκλιματική ανάπλαση. Είναι πολύ ωραίο πράγμα οι πεζόδρομοι, όταν γίνονται σωστά, με σωστά υλικά, όμορφοι, με δέντρα, με νερά. Για όλα αυτά που μας λέτε, σας διακόπτω τώρα. Υπάρχει σχέδιο, φυσικά υπάρχει σχέδιο στο συνδυασμό μας. Γιατί δεν έχουμε μας. Δει το πρόγραμμα θα το δείτε ακόμα, το πρόγραμμα. Θα το δείτε το πρόγραμμα. Στις παραμονές, στις εκλογικές όλα θα το δείτε. Όλα έρχονται στην ώρα τους, όπως κάποτε αμφιβάλλανε για την υποψηφιότητα του Βασίλη του Νανόπουλου. Ναι. Έχουμε καταθέσει το συνδυασμό μας. Όλα γίνονται προγραμματισμένα. Είμαστε πολύ εργατικά παιδιά όλοι μας, ακόμα και ο Βασίλης φυσικά. Και αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη. Αλλά χρειάζεται λίγο υπομονή, να μας δώσετε λίγο χρόνο, γιατί είμαστε τώρα ξεκινήσαμε ουσιαστικά. Και δεν νομίζω ότι είμαστε και ότι πρέπει να σας απολογηθούμε γι' αυτό. Ξεκινήσατε επίσημα τώρα. Ξεκινήσαμε έτσι, επίσημα. Ανεπίσημα έχετε έχουμε ξεκινήσει. Δύο μέρες που ξεκινήσαμε επίσημα. Λοιπόν, ανεπίσημα έχετε ξεκινήσει, που σημαίνει όλη αυτή την κριτική που έχετε αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα σε λάθος χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής που λέτε. Παράλληλα, μαζί με την κριτική έχετε σημαίνει πρέπει ότι να έχουμε και προτάσεις και τις λύσεις. Αυτό μετά από τόσα χρόνια. Τις έχουμε έτοιμες τις λύσεις, αρκεί να μας δώσει την εμπιστοσύνη του ο Κορινθιακός λαός με την ψήφο του, για να αποδείξουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποδείξουμε πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις λύσεις, κακά τα ψέματα. Ναι. Σαν αντιπολίτευση δεν μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε τις λύσεις, μπορούμε να έχουμε μόνο ένα αντίλογο. Και νομίζω, νιώθω σαν να είμαι αντιπολίτευση τόσα χρόνια. Ναι, μας προκαλείτε τώρα όμως με αυτό που λέτε να σας εμπιστευθούμε, έτσι. Σας προκαλώ φυσικά. Ναι, και η επόμενη ερώτηση, ο προβληματισμός, η απορία, αν θέλετε, είναι ότι γιατί να προβληματιστεί ο Κορίνθιος, γιατί να πειραματιστεί ο Κορίνθιος όταν λίγο πολύ έχει έναν Δήμο, μια δημοτική αρχή που κάποια βασικά πράγματα τα έχει λύσει και τα έχει αντιμετωπίσει. Γιατί μια νέα ομάδα και ένας νέος συνδυασμός μπορεί να του δώσει κάποια άλλα πράγματα που δεν τα έχει δώσει μέχρι τώρα η δημοτική αρχή. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι ένας άλλος συνδυασμός
με άλλη φρεσκάδα, με άλλες ιδέες, με άλλες λύσεις, μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά το διευρυμένο Δήμο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πρόσφατα που επισκεφτήκαμε το Χιλιομόδι, το οποίο το επισκέφτομαι συχνά πυκνά κατά καιρούς, γιατί είναι ένας ευχάριστος προορισμός για μένα, η πλατεία, μόλις φτάνει στο Χιλιομόδι, είναι ακριβώς ίδια όπως ήταν όταν πηγαίναμε σχολεία. Μετά από 30 χρόνια λοιπόν, είχα την απέτηση, εκτός από κάποια πεζοδρόμια που έχουν ανακατασκευαστεί ναι. στο Χιλιομόδι, να έχει φτιαχτεί η είσοδος του Χιλιομόδι ουσιαστικά. Πριν από 30 χρόνια, όταν επισκεφτήκαμε την οικογένειά μου το Παρίσι, μία εκδρομή ήταν στο Φοντεμπλό. Μας σταματήσανε στα χωριά, στη διαδρομή, οι Γάλλοι, για να δούμε τους κήπους των σπιτιών. Τι όμορφη που ήταν. Τώρα τι μου συγκρίνεται το Χιλιομόδι με το Παρίσι. Πριν 30 χρόνια. Δεν είναι κραυγαλαίο όμως αυτό. Όχι, δεν είναι κραυγαλαίο, γιατί σας συγκρίνω. Και δεν το λέω υποτιμητικά για το Χιλιομόδι, όχι. Έτσι. Σας το λέω γιατί συγκρίνω χωριουδάκια πολύ μικρότερης εμβέλειας πληθυσμιακά με την Τενέα, η οποία είναι ένας πάρα πολύ μεγάλο, ένα πάρα πολύ μεγάλος δήμος, ουσιαστικά, αν θυμηθούμε τον παλιό της Δήμο, σε πληθυσμό, που θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί. Ακόμα σας δίνω ένα απλό παράδειγμα, ο αγροτουρισμός της. Ναι. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και με την καλή έννοια να διαχειριστούμε αυτό που έχει το κάθε μας χωριό θετικά. Ναι. Βέβαια. Εντάξει, τώρα μας έχετε βάλει πολλά αρκετά θέματα, αλλά... Σας λέω ουσιαστικά... Μια και αναφερθήκατε στην περιφέρεια, στα χωριά, στο Χιλιομόδι, γιατί δεν είναι μόνο το Χιλιομόδι. Και δεν είναι μόνο η Κόρινθος. Έτσι, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπουμε όμως από την άλλη, και αυτό που υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, ότι έπρεπε σταδιακά και να γίνουν κάποια βήματα. Άλλαξε το κέντρο της πόλης, άλλαξε η Κόρινθος και τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάμε στην περιφέρεια, είναι να πάμε στα χωριά. Έπρεπε οπωσδήποτε να έχει δοθεί βάρος και στο διευρυμένο Δήμο. Mm. Υπήρχε το χρονικό περιθώριο να μην ασχολούμαστε μόνο με τις πλατείες, οι οποίες έχω ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ όμορφες, όμως υπάρχουν άλλα έργα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη πιο άμεση και από εκεί να βρεθούν και χρήματα για περισσότερες πλατείες, πιστέψτε με. Mm-hmm. Γιατί οι πλατείες μεμονωμένα δεν μπορούν να φέρουν χρήματα. Υπήρχαν άλλα έργα που μπορούσαν να γίνουν με λιγότερα χρήματα και να φέρουν χρήματα και για τις πλατείες και ανάπτυξη. Έχετε ένα παράδειγμα για να μας πείσετε γι' αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα γραφείο αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχουμε σκοπό εμείς να κάνουμε, σας είπα, και να δοθεί βάρος στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφική παραγωγή, το οποίο θα επέφερε έσοδα. Πρώτα απ' όλα στους πολίτες, επιμένω, γιατί για να υπάρχει μια υγιής δημοτική αρχή οικονομικά, πρέπει να είναι υγιείς οικονομικά οι πολίτες της. Και επειδή η χώρα μας αυτή τη στιγμή οικονομικά βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή που έχει βρεθεί ποτέ, πρέπει εσωτερικά να ξεκινήσει το νοικοκυριό από το μικρότερο, δηλαδή από το Δήμο, για να μπορέσουμε να αυτοβοηθηθούμε. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα με αυτό που παράγουμε. Ναι. Και μετά, δημιουργώντας την υποδομή με τον τουρισμό, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό μας, έχουμε την αρχαία Κόρινθο στα χέρια μας ανεκμετάλλευτη τελείως, που θα μπορούσε να είναι ένας πόλος έλξης πολλών τουριστών το χρόνο, όμως έχουμε μείνει μόνο στα λόγια. Ναι, μιλάτε για ανάπτυξη και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, βέβαια, όλοι οι συνδυασμοί, όλες οι παρατάξεις και όλοι οι υποψήφοι για ανάπτυξη μιλάνε. Εγώ σας μιλάω συγκεκριμένα. Είναι η λέξη όμως. Κλειδί και η λέξη που ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά. Σας μιλάω ότι πρέπει να φτιαχτεί η δημοτική όταν, αγορά λοιπόν, λέτε, άμεσα. Ανάπτυξη για την Κόρινθο, για το Δήμο της Κόρινθο, δεν φαντάζομαι να εννοείται μόνο το κέντρο της πόλης. Όχι, βέβαια, γι' αυτό και σας ανέφερα και ακριβώς. Άλλα μέρη από το διευρυμένο. Ωραία. Για το Δήμο της Κόρινθου, λοιπόν, η πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών. Όταν λέει ανάπτυξη, τι εννοεί. Εννοεί ότι πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, υπάρχουν κτίρια αναξιοποίητα, όπως είναι η Δημοτική Αγορά, όπως είναι η Αγορά του Λεχαίου. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια αναξιοποίητα που πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθούν. Ναι. Όπως είναι το πεδίο βολής που κοντέψαμε να το χάσουμε, πέρασε και στο ΤΕΙΠΕΔ και δεν ξέρουμε την τύχη του ακόμα. Καταλάβατε, αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει πιο άμεσα και μέσα στην Συμμαχία Πολιτών. Είναι από τις πρώτες... Και τώρα, ας πούμε, σε τετελεσμένα γεγονότα όπως το στρατόπεδο που είπατε δεν είναι τετελεσμένο τι τίποτε ακόμα. Τι περιθώρια αντίδρασης έχετε? Υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, δεν είναι τετελεσμένο τίποτα. Δεν μιλάμε ότι μπορούμε να παλέψουμε τα τετελεσμένα, όπως παλεύουμε και το λιμάνι, όπως βλέπετε, και είμαστε μάχημοι. Ναι. Και τα κρουαζιερόπλια θα έρθουν,
μπορεί να καθυστερήσανε, όλα θα γίνουνε με δυσκολία. Γιατί mm-hmm. πάντα έτσι γινόταν στην Κόρινθο, με δυσκολία. Ναι. Γι' αυτό και ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης για να γίνονται με ευκολία. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνονται πιο γρήγορα και με περισσότερη ευκολία και να ανακουφίσουν πολλούς κλάδους. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι η λέξη κρουαζιερόπλοια ίσως λένε πολλοί ότι είναι απαγορευμένη πια στο συνδυασμό σας. Για μένα δεν είναι. Γιατί? Πιστεύω πάρα πολύ στο Βασίλη τον Ενόπλο. Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βιαστήκατε, ήταν μια προσπάθεια. Μήπως βιαστήκατε να κάνετε ανακοινώσεις. Πρέπει να πιέζεις κάποιες καταστάσεις όταν βλέπεις ότι υπάρχουν μοχλοί αντίστασης, ναι. διότι πρέπει να κοιτάς πίσω στο βάθος ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα περιμένουν γιατί τα χρειάζονται. Ναι, τα χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Σαφώς τα χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε και άλλα όταν πολλά. Όταν το ξεκίνησε ο Βασίλης ο Ανανόπουλος, το ξεκίνησε σαν πρόεδρος επιμελητηρίου και mm-hmm. συνεχίζει να το παλεύει σαν πρόεδρος επιμελητηρίου. Έπρεπε να έχουν έρθει, θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν. Είναι για όφελος ολονών και θα έπρεπε να το έχουν εκμεταλλευτεί θετικά και όχι αρνητικά και όχι να προσπαθήσουν δηλαδή, να είναι εις βάρος μας. Δηλαδή οι εξαγγελίες από την πλευρά του κυρίου Νανόπουλου δεν ήταν αποτέλεσμα ανεύθυνης, ας πούμε, ένας μοχλός πολιτικής. Ήταν μοχλός πίεσης. Ήταν. Και έτσι έπρεπε να, έπρεπε να το καταλάβουν. Και πολλοί το έχουν καταλάβει. Mm-hmm. Πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν καταλάβει. Δεν βρέθηκε εκτεθειμένος ο συνδυασμός σας με αυτή την εξέλιξη. Όχι, γιατί δεν γινόταν ο συνδυασμός μας να κάνει τα έργα, να επισπευτούν τα έργα για να έρθει το κρουαζιερόπλοιο στις ημερομηνίες που έπρεπε να έχει ήδη έρθει. Mm-hmm. Και ποιος το εμπόδισε για σας? Η κακή νοοτροπία, θα έλεγα. Κοντόφθαλμη νοοτροπία. Γιατί θα ήταν ένα για να μην καρποθεί κάτι, ναι, ήταν, ο απέναντι. Ενώ ήταν κάτι πολύ θετικό που μπορούσαν να το καρποθούν, ναι, πάρα πολλές πλευρές θετικά, ναι, αν το είχαν αγκαλιάσει, ναι, θετικά. Και θέλω να πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει και πολύ σύντομα θα έρθουν πριν τις εκλογές, γιατί είναι κάτι πολύ θετικό. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, τίποτα, γιατί μας το είπατε δεύτερη φορά πριν τις εκλογές. Είναι απλή λογική ορισμένα πράγματα, κυρία Κασιμάτη. Ναι. Όλους τους βολεύει να έρθει το κρουαζιερόπλοιο. Ναι, είναι καλό για όλους. Περισσότερο όμως το Βασίλη Νανόπουλο. Αποδείχθηκε ότι δεν προσπάθησε έτσι, να τα το πράγματα, καρποθεί έτσι, προεκλογικά. Δεν προσπάθησε να το καρποθεί προεκλογικά. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν το φύλαξε σαν ατζέντα τελευταία στιγμή να το πετάξει σαν πυροτέχνημα. Mm-hmm. Και προσπάθησε να το δρομολογήσει εγκαίρως. Mm-hmm. Αν το ήθελε σαν προεκλογικό, θα το πέταγε τώρα. Θα το πέταγε στο πρόγραμμά του. Ναι. Σαν πυροτέχνημα. Δεν συνηθίζει όμως ο Βασίλης Ανανόπουλος να κάνει πυροτεχνήματα. Τον έχω ζήσει πολλά χρόνια μέσα στο επιμελητήριο. Ναι, γιατί είναι πολύ μεθοδικός. Το είπε την πρώτη φορά. Μα δούλευε ήδη ένα χρόνο για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι και εύκολο αυτό το πράγμα. Όπως τώρα δουλεύει και είναι ήδη προγραμματισμένα, αν μπείτε, για το 15, άλλα δύο κρουαζιερόπλοια. Ναι. Αυτά τα πράγματα θέλουν προετοιμασία, θέλουν χρόνο. Και ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα σοβαρό στόχο δεν κάνουν πυροτεχνήματα. Κάνουν δουλειά πολύ συγκεκριμένη. Είδατε τι σας είπα ακόμα και στην κουβέντα μας πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Νιώθω ότι λέω τα ίδια πράγματα πολλά χρόνια. Πώς μου λένε πώς δεν τα ξέρω. Πώς. Είναι τραγικό ορισμένες φορές να προσπαθούμε να ακυρώσουμε προσωπικότητες, ανθρώπους, προσπάθειες. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι τους γυρίζει και μπούμεραν και ακυρώνουν τις δικές τους προσπάθειες. Ας είχαν επικεντρωθεί καλύτερα στο έργο τους, θα ήταν πιο επικοδομητικές σαν αποτέλεσμα. Χρεώνεται δηλαδή με αυτό που μας είπατε προηγουμένως, κοντόφθαλμη αντιμετώπιση από την πλευρά, ναι, της Δημοτικής Αρχής. Αυτό χρεώνεται. Στο θέμα με τα κρουαζιερόπλοια. Και πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει, γιατί θα είναι και προς όφελός τους να φτάσουν τα κρουαζιερόπλοια στην Κόρινθο. Mm-hmm. Μάλιστα. Δραστηριοποιήστε επαγγελματικά στο κέντρο της Κορίνθου, πολλές φορές και με την συνδικαλιστική σας ιδιότητα αναφέρεστε στα προβλήματα των συναδέλφων σας, αλλά θα έλεγα ότι η Κόρινθος και ο Δήμος δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μήπως θα έπρεπε να ρίξετε θα και το θα σας βλέμμα... έλεγα, ναι, ότι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν τόσα χρόνια επαγγελματικά προέρχονται περισσότερο από το διευρυμένο Δήμο και κατ' επέκταση και από όλο τον υπόλοιπο νομό. Και νιώθω ότι είναι αντιμετωπισμένοι από τις δημοτικές αρχές σαν παιδιά κατώτερου Θεού. Όπως είναι οι μικρές γειτονιές γύρω-γύρω από το κέντρο, το περιβόητο της Κορίνθου, ναι, ή όπως είναι ο συνοικισμός μας, ή εντάξει, όπως βέβαια, είναι τα Τσακώνικα. Αν δουλεύει το κέντρο, παίρνει
άλλον αέρα και ανάπτυξη γενικότερα, ναι, η πόλη. Αλλά όταν δεν κλαδεύονται ούτε τα δέντρα κάτω από την Κύπρου και κλαδεύονται μόνο τα δέντρα πάνω από την Κύπρου, δεν μπορεί να πάρει καμία ανάσα ο πολίτης. Το ίδιο αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζεται ο συγκισμός, τα τσακώνικα. Η πλευρά κάτω από την Κύπρου, η Καλλιθέα. Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και τα χωριά μας. Σαν παιδιά κατώτερου Θεού. Εγώ έτσι τα νιώθω. Mm-hmm. Έτσι νιώθω ότι έχουν αυτή τη μεταχείριση. Ναι, ότι έχει πέσει το βάρος μόνο στο κέντρο. Ότι έχει πέσει το βάρος μέσα στο κέντρο, δηλαδή σαν να κάνουμε έργα βιτρίνας, ενώ υπάρχουν γειτονιές που μπορούσαν να λειτουργήσουν και χωριά μας πολύ θετικότερα από ότι το εμπορικό κέντρο. Πιστέψτε με, γιατί το εμπορικό κέντρο μπορεί να δώσει την όθηση στο εμπορικό κέντρο, μπορούν να τη δώσουν από γύρω γύρω. Ναι, η ιεράρχηση όμως επιβάλλει να ασχοληθείς πρώτα με την καρδιά της πόλης. Ναι, και μετά θα πας στην αλλά γειτονιά. Δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με την καρδιά της πόλης. Ναι. Εδώ νιώθω ότι ασχολούμαστε μόνο με την καρδιά της πόλης και δεν καταλαβαίνω και τι σχέδιο ήταν αυτό. Να αποκλειστεί το τρόφιμο, να γεμίσουμε καφετέριες, ενώ είχαμε την πλευρά στα Καλάμια με πάρα πολλές καφετέριες και πάρα πολύ όμορφες, που χωρίς να συνεχιστεί το θέμα από εκεί, ναι, καταλήξαμε να κλείσουν οι περισσότερες καφετέριες από εκεί, να τον πάρουμε τον κόσμο δηλαδή από τη θάλασσα, να τον φέρουμε μέσα στο εμπορικό κέντρο. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Εμένα δεν με παίρνει κανείς, τον απλό δημότη, δεν τον παίρνει κανείς από τη θάλασσα αν τον πάει σε μια άλλη αγορά. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάω βλέπω στα Καλάμια, σαν αποτέλεσμα, ναι, ότι. Ούτε είναι οι κακό να δημιουργείται μια δεύτερη αγορά. Όχι. Είναι κακό όμως να σταματάμε να ασχολούμαστε με τη μία πλευρά, να ρίχνουμε το βάρος μας σε μια άλλη πλευρά, γιατί την έχουμε φανταστεί σαν μια μεγάλη καφεδούπολη. Είναι κρίμα. Δεν ήτανε κακό μία αυτό όμως. Είναι δεν κακό είναι κακό. Η δηλαδή, εικόνα φέρνει της πόλης. Η αγορά μας και εσείς ως επαγγελματίας το ξέρετε. Είναι κακό η εικόνα της πόλης να είναι μία καφεδούπολη. Καφετέρειες μπορούν να υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν μόνο καφετέρειες. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν υποστηριχθεί με διάφορους τρόπους. Είδατε τι σας είπα για την αγροτική, ναι, ανάπτυξη. Θα μπορούσαν, εάν υπήρχε υποδομή, θα μπορούσε να υπήρχε πρατήριο, ακόμα και από την ΕΜΕΑ. Εγώ σας το πάω και λόγω επιμελητηρίου και πιο μακριά. Ναι. Θα μπορούσε να υπήρχε ένα κέντρο κρασιού. Θα μπορούσε να υπήρχαν και άλλα πράγματα. Αν υπήρχε αυτό που σας είπα πριν, η βιοκλιματική ανάπλαση, μια ομορφιά. Εγώ νιώθω ότι οι πεζόδρομοι που φτιάχτηκαν, επειδή ίσως φτιάχτηκαν με πολύ φτηνά υλικά και λάθος, είναι πιο άσχημοι από τους πεζόδρομους που είχε φτιάξει ο κ. Δαλακλήδης πριν από 25 χρόνια. Φτιάχτηκαν πεζόδρομοι. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν ανακατασκευάστηκε ο πεζόδρομος της Ερμού, ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση. Αφού χαλιόντουσαν χρήματα εκείνη τη στιγμή, ξοδευόντουσαν χρήματα για καινούριους πεζόδρομους. Δεν μπορούσε να έχει επισκευαστεί και ο πεζόδρομος της Ερμού, που περπατάει ο κόσμος και μπορεί να σκοτωθεί. Εντάξει, τα προβλήματα τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε εστιάσει, αλλά μένουμε στο μεγάλο και το μεγάλο ήταν πάντα θετικό. Έτσι το έχει ερμηνεύσει ο κόσμος. Του αρέσει. Ναι, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο ωραίο, ναι, και να του άρεσε περισσότερο αυτό που προσπαθώ να σας πω. Ναι. Πιο σωστά, ούτως ώστε να έχει προβλεφτεί το θέμα το κυκλοφοριακό και το θέμα του πάρκινγκ, mm-hmm, και πιο όμορφο και να είναι πραγματικά μια βόλτα και να δώσει τελείως διαφορετική νότα. Ναι. Πρώτα απ' όλα τα υλικά ανεβάζουν τη θερμοκρασία το καλοκαίρι. Καλά, και ναι, πάβει να περπατάει κόσμος το, ναι, καλοκαίρι, ναι, ναι, γιατί στέκες, υπάρχει εντάξει ένα τραφικό πρόβλημα. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι σκεφτόμουν να μπορώ να βάλω ανεμιστήρα που να πετάει νερό για να μπορούν να κάθονται στη βιτρίνα. Γιατί έχουμε 5 βαθμούς θερμοκρασία παραπάνω μέσα στο κέντρο της Κορίνθου μονίμως, καθημερινά. Εντάξει. Και αυτό έγινε από το υλικό να, που έπεσε. Για να φεύγουμε στην παραλία. Να σας πω κάτι. Ταυτόχρονα χρηματοδοτήθηκαν όλοι οι δήμοι για τους πεζόδρομους στην Ελλάδα. Και η Γλυφάδα είχα διαβάσει ότι χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα υλικά, πέτυχε να έχει, που είναι πάλι παραθαλάσσια και, ναι, η Γλυφάδα, ναι, πέτυχε με αγωγούς συγκεκριμένους που έκανε, να έχει 3 βαθμούς κάτω από τους βαθμούς που είχε, mm-hmm, πριν φτιάξει τους πεζόδρομους. Και εμείς με τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε, πετύχαμε να έχουμε συν 5. Αυτό εννοώ. Οι πεζόδρομοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, αλλά μπορούσαν να γίνουν ακόμα ομορφότεροι. Μάλιστα. Πραγματικά όμορφοι. Και όχι να περνάει ένα βερνίκι κάθε 3 μήνες και να ξανασκάει, το οποίο είναι και καρκινογόνο την ώρα που το περνάνε, το υλικό.
Απλά τα πράγματα, κυρία Κασιμάτη. Εντάξει, δεν έχουμε μόνο τους πεζόδρομους όμως, έχουμε και άλλα θέματα. Ένα πρόβλημα στους πεζόδρομους και στο διευρυμένο Δήμο είναι τα αδέσποτα. Ναι. Τα οποία θα έπρεπε πρώτα απ' όλα, επειδή είναι ζωντανά πλάσματα, να αντιμετωπίζονται με περισσότερη αγάπη και τρυφερότητα. Ναι, είναι άσχημη εικόνα είναι στην εικόνα, πόλη αυτό. Είναι τραγικό. Εγώ προχθές είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κατέβει για να ψωνίσει και τον πήραν στο κυνήγι τα σκυλιά και έφυγε. Πρώτα απ' όλα φοβήθηκε, έπαθε πανικό. Τα σκυλιά πεινάνε. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε αυτό που γνωρίζουμε όλοι ότι συμβαίνει και κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, να σκοτώνονται τα σκυλιά και ξαφνικά να εξαφανίζονται. Όταν ακόμα και στην Τουρκία, που υποτίθεται ότι εμείς είμαστε πιο πολιτισμένοι, υπάρχουν συγκεκριμένοι κάδοι ανακύκλωσης για να ταΐζονται τα αδέσποτα. Και να βγαίνουμε από τα μαγαζιά να ταΐζουμε τα αδέσποτα γιατί πεινάνε. Έπρεπε να υπάρχει, όπως και εμείς θα έχουμε υποδομή, να μαζεύονται, να συλλέγονται τα αδέσποντα, να διοχετεύονται σε ανθρώπους ή σε συλλόγους που θέλουν να τα πάρουν, να τρέφονται σωστά, διότι ούτε να τα σκοτώνουμε είναι λύση, ούτε να δαγκώνουν τους ανθρώπους είναι λύση. Πάντοτε υπάρχει λύση σωστή και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας και αυτό. Τελειώνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Ταοξίδη. Είναι πολλά κάθε είναι φορά πολλά, αυτά που νιώθω ότι θέλω να πω. Ολόκληρη εκπομπή θέλετε. Ναι. Γιατί έχετε... Έχω όρεξη, όπως έχουμε άποψη, σε όλο το συνδυασμό. Ναι. Έχω άποψη λόγω της εμπειρίας μου που ασχολούμαι με τα κοινά και έχω μία διάθεση αυτοπροσφοράς. Και γι' αυτό ζητάμε και την ψήφο εμπιστοσύνης του Κορινθιακού λαού, που νιώθουμε ότι μας τη δίνει μέρα με τη μέρα. Γιατί να ψηφίσουν εσάς, γιατί έχει αρχίσει και το κυνήγι μάχη του Σταυρού τώρα, έτσι. Α, γιατί να ψηφίσουν εμένα προσωπικά. Και το συνδυασμό σας. Είναι πολύ εγωιστικό. Όλο τον συνδυασμό πρέπει να ψηφίσουν. Σαφώς ζητάω και εγώ προσωπικά την ψήφο για να εκλεγώ, παρόλο που ξέρουμε ότι και να μην εκλεγούμε δίπλα στο Βασίλη, θα δουλέψουμε όλοι και θα συνεργαστούμε πάρα πολύ σωστά. Είναι όμως πολύ όμορφο να νιώθεις την αποδοχή του κόσμου. Ναι. Είναι το πιο συγκινητικό συνέστημα που έχω νιώσει όσες φορές έχω κατέβει σε εκλόγιμη διαδικασία. Είναι ανθρώπινο και έχω αυτό. Εκλεγεί. Ναι. Τολμώ να πω, ναι, δεν είναι ότι το παίρνω επάνω μου, όμως νιώθω συγκινημένη από την αποδοχή του κλάδου μου μέχρι στιγμής και ελπίζω να νιώσω και από την αποδοχή πιο διευρυμένα των πολιτών στο Δήμο Κορινθίων. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστώ για μια ακόμη σας. Φορά καλό αγώνα, καλή επιτυχία και ό,τι μπορείτε για το καλό της Κορίνθου. Αυτό ζητάμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε το καλό της το της ίδιο πόλης θέλουμε μας, και της περιοχής και μας. Με πολύ όρεξη για δουλειά. Αυτό θέλουμε. Και μετά τις εκλογές. Και με εντυμότητα και με διαφάνεια και με πολλές διαβουλεύσεις με τους πολίτες. Ο κόσμος θα αποφασίσει. Ο κόσμος θα κρίνει και θα καταλάβει και θα αποφασίσει. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.